Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένα αυτή τη μέρα να δώσουμε την ευκαιρία σε επιχειρηματίες εκτός Ελλάδος και δι' από τις ΗΠΑ να παρακολουθούν online αυτή τη συζήτηση και να εντοπίσουν το δυναμικό της αγοράς μας. Αυτού λεχθέντος έχουμε μεγάλη ευχαρίστηση να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρολ Πένια, Διευθυντή Διαχείρισης Χορτοφυλακίου από την Hotel Investment Partners και τον κύριο Ποταμίτη με τεράστια εμπειρία από το τομέα του Real Estate. Κύριοι, λοιπόν, ξεκινώ με τον θεολόγο, τον κύριο Μίτζα, για να δώσω το λόγο στον κύριο Πένια να αναπνεύσει. Η ελληνική αγορά κτηματομεσητική πραγματικά είναι σε άνθηση. Το συζητήσαμε κατ' επανάληψη. Νέα projects αναπτύσσονται, νέοι παίκτες, διεθνείς και ντόπιοι μπαίνουν συνεχώς στην αγορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι διαφοροποιεί αυτή την άνθηση σε σχέση με άλλες του παρελθόντος. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητηρίο που με προσκάλεσε να συμμετάσχω εδώ σήμερα. Είναι ευχαρίστηση και μεγάλη τιμή. Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Νομίζω ότι η μεγάλη άφηση που βλέπουμε είναι αυτή καθ' αυτή κάτι πολύ μεγάλο. Αν χρειάζεται τους αριθμούς, αν τους δείτε, είναι πραγματικά εκπληκτική. Μιλούμε για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το 2022 είδαμε πάνω από 90% αύξηση σε σχέση με το 2021, εκ των οποίων, που είναι περίπου 5,3 δις, εκ των οποίων το 30% συνδέεται ακριβώς με διαχείριση και ανάπτυξη κτηματομεσητικών, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συναλλαγές. Έχει να κάνει μόνο με τη διαχείριση και κατασκευή νέων κτηρίων. Και βέβαια, με δεδομένο ότι μιλάμε για ξένες επενδύσεις, δεν περιλαμβάνει και τις ντόπιες επενδύσεις που αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δεν θέλω λοιπόν να είμαι υπεραισιόδοξος και να σας δίνω μια εικόνα που έρχεται σε διαστολή με αυτά που συμπιώνουμε. Αλλά η ελληνική αγορά των χρηματομεσητικών πραγματικά είναι σε άνθηση. Βλέπουμε βέβαια τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι σημαντικός παραγόν, ενεργειακή κρίση, τιμές και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, τα πάντα έρχονται με ένα αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Θα δούμε όμως. Προς το παρόν, πιστεύω ότι η αγορά των χρηματομεσητικών στην Ελλάδα είναι εξαιρετική. Και επίσης, νομίζω, αυτό που είναι διαφορετικό και το βλέπουμε στην πράξη, είναι, και το αναφέρατε νέους παίκτες, είναι αλήθεια. Βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε επενδύσεις. Προφανώς υπάρχει ο τουριστικός τομέας, που είναι παραδοσιακά το κέντρο της προσοχής στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και εκεί βλέπουμε νέες τάσεις. Για παράδειγμα, ξενοδοχεία πολυτελείας και παραθεριστικές κατοικίες πολυτελείας, που είναι καινούριο. Βλέπουμε υπηρεσίες επαγγελματικής διαχείρισης ακινήτων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από ντόπιους και από διεθνείς παίκτες. Και επίσης, έχουμε και τα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι καινούριο. Όλα αυτά είναι καινούριο. Αν γυρίσετε πριν από κανένα 2 χρόνια, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και επίσης κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ ευτυχής, βλέπω ότι οι επενδύσεις που αφορούν και τις ντόπιους και διεθνείς επενδυτές δεν πήραν υπόψη ανησυχίες περί αειφορίας, που είναι κάτι καινούριο. Άρα ναι, πάρα πολλά έχουν αλλάξει. Είστε το ζωντανό παράδειγμα ιστοριών επιτυχίας μιας ξένης εταιρείας που επένδυσε στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την τρέχουσα τάση στην αγορά? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο για την πρόσκληση. Όπως ξέρετε, επενδύουμε στον τομέα της φιλοξενίας και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς μέχρι στιγμής με την ανάπτυξή μας εδώ στη χώρα σας. Απαντώντας στο ερώτημά σας από ευρύτερη οπτική, πιστεύουμε
ότι ο τομέας των κτηματομεσιωτικών γενικά στην Ελλάδα πραγματικά ανθίζει, όπως είπε ο Θείο. Βλέπουμε ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι 15 με 20% κάτω σε σχέση με πριν από την παγκόσμια κρίση και βλέπουμε μια τεράστια αύξηση τιμών που υπάρχουν τώρα στις κατοικίες πρόσφατα. 30% τα τελευταία χρόνια, που είναι τεράστια. Εξακολουθεί να είναι κάτω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που το οποίο, λοιπόν, το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να συνάγουμε είναι ότι ο τομέας των κατοικίων γενικά δεν έχει υπερθερμανθεί ακόμα. Πηγαίνοντας τώρα στο θέμα των ακινήτων στο χώρο της φιλοξενίας, όπου είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι τώρα, θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και δραστηριότητα. Πάρα πολλοί νέους ερχόμενοι παίκτες στην ελληνική αγορά, είτε εταιρείες χαρτοφυλακίου όπως εμείς, αλλά και οικογενειακά γραφεία ή και κρατικά ταμεία, τα οποία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να μπουν στη χώρα. Είναι πολύ θετικά σημεία όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι η παγκόσμια αναταραχή την οποία βιώνουμε δεν επιτρέπει να δούμε πολύ μακριά στο μέλλον του τομέα, αλλά υπάρχουν πολλά θετικά σημεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και προθυμία επένδυση στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μόνο θετικό. Πραγματικά μου έχετε κινήσει το ενδιαφέρον με την απάντησή σας. Μιλήσατε για τιμές που είναι 15 με 20% κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιπέδων. Αλλά τι γίνεται με την ποιότητα? Γιατί όταν έχετε να συγκρίνετε αγορές, πρέπει να συγκρίνουμε όχι μόνο την τιμή. Πρέπει να συγκρίνουμε και την ποιότητα του προϊόντος, του προσφερόμενου προϊόντος. Είναι αντίστοιχη ποιότητα αναμενόμενη από μια ευρωπαϊκή χώρα? Κατά κύριο λόγο, ναι, στον τομέα φιλοξενίας. Το ακίνητο αυτό καθ' αυτό, δεν μιλάω για τη διαχείριση, τη διοίκηση. Έχω μια γενική εικόνα, είναι αλήθεια. Έχω εικόνα της γενικής αγοράς, αλλά θέλω κατά κύριο λόγο να εστιάσω στην φιλοξενία που είμαστε πιο εξειδικευμένοι. Σε αυτά την ποιότητα των προϊόντων που είναι πραγματικά μοναδικά, ανεξάρτητα με την κατάσταση του προϊόντος, η Ελλάδα έχει τεράστιο δυναμικό. Η Ελλάδα έχει κάπου 10.000 ξενοδοχεία πάνω κάτω. Και οι τοποθεσίες των ξενοδοχείων γενικά είναι μοναδικές. Υπό αυτή την έννοια, η ποιότητα κατά κλείδια μας, γιατί μην ξεχνάμε, location, location, location είναι το μαγικό για την αγορά ακινήτων. Άρα είναι κατεξοχήν ποιοτικά προϊόντα. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κρίσης την εποχή των μνημονίων, η ποιότητα σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία αυτά καθ' αυτά, τις περιβάλλουσες υποδομές, λιμάνια κλπ. Δεν είναι στην βέλτιστη κατάσταση, αλλά όμως για να ήδη αξία μέσω νέων επενδύσεων. Και αυτή είναι η τάση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ο Θεολόγιο, ποιος βλέπεις να είναι ο ρόλος του κράτους σε όλα αυτά? Πώς μπορεί το κράτος να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τον τομέα των ακινήτων? Ο ρόλος του κράτους εξορισμού είναι ζωτικός. Μπορεί να καταστρέψει επενδύσεις και το επενδυτικό περιβάλλον ή μπορεί πραγματικά να το αναστήσει, να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο που θα επιτρέψει επενδύσεις να αυξηθούν. Ευτυχώς νομίζω και μπορώ να το πω με ασφάλεια, τα τελευταία χρόνια το κράτος κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έχει υποστηρίξει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Μπορώ να αναφέρω για ποιους λόγους μπορώ να σας δώσω κάποιους λόγους γιατί το αναφέρω αυτό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις στον τομέα ακινήτων στην Ελλάδα, κατ' εμέ, είναι κτηματολόγιο και χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα χρονοτριβεί τα θέματα κτηματολογίου εδώ και αιώνες. Δεν είχαμε σχετικούς χάρτες, δεν είχαμε καταγεγραμμένους αρχαιολογικούς τόπους που είναι πολύ άρθρες στην Ελλάδα.
Δεν είχαμε καταγεγραμμένη ακτογραμμή. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Υπάρχει μια τάση, μια βελτίωση σε όλα αυτά τα πεδία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι από τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει την ανυπαρξία τους σε έναν ενδυνάμει ολοδαπό επενδυτή. Τώρα όμως πλέον αυτό έχει διορθωθεί. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προς σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης θα αναφέρω και την ψηφιοποίηση, που είναι ένα τεράστιο κύμα ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και πολύ περισσότερο στον τομέα των ακινήτων. Υπήρξε ευτυχής να δω πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν και που επιτρέπουν άμεσες αγοραπολισίες, πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, στην έκδοση πιστοποιητικών που επιταχύνουν πάρα πολλές διαδικασίες. Νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι προφανές είναι η πρόοδος και η επιτάχυνση υποδομών, μεγάλων υποδομών, των οποίων επίσης υπολοιπόμεθα. Όμως και σε αυτό το πεδίο είδαμε σημαντικές διαδικασίες και προόδους με ιδιωτικοποίησεις όπως Εθνικών Οδών, της Εγνατία, λιμανιών για σκάφη αναψυχής, αεροδρομίων. Επομένως, από πλευράς επένδυσης βλέπουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ευρύτερα το πλαίσιο της υποδομής, δηλαδή και όλα τα συμπαραμαρτούντα για που πρέπει να έχει μια χώρα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων της. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι που με τη βοήθεια του κράτους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και νομίζω κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων που είδαμε να υπάρχει τελευταία με την έννοια της στρατηγικής επένδυσης που προήχθη, εισήχθη και προωθήθηκε πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει αποδεκτό και από τα δικαστήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια δηλαδή της στρατηγικής επένδυσης που επιτρέπει γρήγορη επιδότηση, γρήγορη αδειοδότηση, αδειοδότηση, ενδεχόμενη χρηματοδότηση κλπ. Έτσι έγινε και το επιχειρηματικό κέντρο της Pfizer και με την αδειοδότηση της Amazon. Έτσι έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες επενδύσεων. Νομίζω ότι ο ρόλος του κράτους στην Ελλάδα ευτυχώς επιτέλους είναι θετικός αντίθετα με το παρελθόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οριόλ, έχεις δει ιδιαίτερα εμπόδια στην είσοδό σου, στην διεισδυσία στην ελληνική αγορά? Βρέθηκαν στιγμές που αναρωτηθήκατε τι στο διάλογο κάνω εγώ εδώ? Υποθέτω ότι δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Could I please see the clock ticking so as to know when the session has to be over? Thank you. Έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο θεολόγος, ιδιαίτερα την προθυμία της δημόσιας διοίκησης εν κατακλείδη να μετασχηματίσει την χώρα σε ένα πιο φιλικό σε επενδύσεις περιβάλλον. Και αυτό το είδαμε για πρώτη φορά από την εποχή που αγοράσαμε τα πρώτα ξενοδοχεία στη χώρα και κατά τη διαδικασία. Και την όλη διαδικασία μετασχηματισμού που συνδέεται με τα θέματα αδειοδοτήσεων κλπ. Το είδαμε με πρώτο χέρι. Υπάρχει σαφής βούληση της τρέχουσας κυβέρνησης να βοηθήσει και να διευκολύνει αυτό το περιβάλλον. Να διευκολύνει αυτό το περιβάλλον και να το επιταχύνει. Και το βλέπουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η προσπάθεια αυτή ανταποδίδει. Αν δείτε, για παράδειγμα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις της χώρας τον τελευταίο χρόνο, έχει διπλασιαστεί και παραπάνω. Και επίσης, όπως πρόσφατα ανέφερε το Bloomberg, η χώρα είναι σε πολύ καλή θέση για να ανέβει σε επενδυτική κλίμακα το 2023. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει, αλλά υπάρχει σαφής βούληση να διευκολυνθεί οποιαδήποτε ξένη επένδυση στη χώρα. Και ιδιαίτερα στο δικό μας τομέα, αυτό που για μένα ήταν επίσης ζωτικής σημασίας είναι, γνωρίζοντας ότι η δημόσια διοίκηση γνωρίζει ότι ο τουρισμός διαδραματίζει τεράστιο ρόλο ή νομίζων συνεισφέρον στο ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
η κεντρική κυβέρνηση και όλες οι συνδεδεμένες υπηρεσίες βοήθησαν πάρα πολύ για να υποστηρίξουν τον τομέα, κάνοντας κάποιες τακτικές αλλά και στρατηγικές κινήσεις, προάγοντας τη χώρα στο εξωτερικό, τοποθετώντας τη χώρα σε άλλες αγορές και πιστεύω, μιλώντας τώρα περί φιλοξενίας και τουρισμού, αυτό ενισχύεται πολύ περισσότερο μετά την κρίση του COVID και αυτό εν μέρη και χάρη στην προσπάθεια που κατέβαλε η παρούσα κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεολόγια. Υπήρξαν κάποιες τρευλώσεις κατά τη διάρκεια της άνθησης. Κάποιοι τεμπελιάζουν και είναι απρόθυμοι λόγω και θύματα της επιτυχίας τους. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί και τι κινδύνους διαβλέπεις? Και πιο σημαντικό ακόμα ερώτημα. Μπορούμε να κάνουμε διάκριση βραχυπρόθεσμων από μακροπρόθεσμους κινδύνους? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αν είναι δυνατόν? Πολύ ωραίο το ερώτημα. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί? Νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ στην αγορά ακινήτων, αλλά προφανώς και πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν. Νομίζω ότι το πλέον προφανές πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η γραφειοκρατία που διέπει το χώρο και μιλάω για το χώρο των ακινήτων εν γέννη. Αδειοδότηση, το κόστος ανάπτυξης, οτιδήποτε, όλα τα συμπαραμαρτούνται στα πάνες. Ίσως οι πάντες στην αίθουσα να έχουν προσπαθήσει κάποια στιγμή να αγοράσουν, να πουλήσουν κάποιο ακίνητο και είναι επώδυνη η διαδικασία. Χρειαζόμαστε πάνω από 10 πιστοποιητικά. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες, στο καλύτερο, στην καλή περίπτωση, αν όλα πάνε τέλεια, για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή τέτοια. Να σας πω κάτι. Προκειμένου να αποκτήσεις ακίνητο στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο χρηματολόγιο. Αυτό χρειάζεται μήνες. 2, 3, 4 μήνες. Αυτό είναι τρέλα. Είναι ανεξήγητο για έναν επενδυτή ξένο και είναι πόδινο για τους πάντες. Και για τους Έλληνες δηλαδή. Αυτό κατά κύριο λόγο πρέπει να αλλάξει άμεσα. Νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία για την πολεοδομικό σχεδιασμό και ιδιαίτερα η πολεοδομία, το κομμάτι της πολεοδομίας. Βλέπουμε εκεί πέρα κάποια προβλήματα και ψηλά εμποδιάκια. Εκεί η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει διαδικασία. Είναι αποφασιστική σημασία να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων στην αγορά. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Ένα άλλο προφανές πρόβλημα είναι το δικαστικό σύστημα και οι γνωστές καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης. Εξακολουθεί να χρειάζονται αιώνες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να έχει αλλάξει χτες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο εν γέννη, όπου ουσιαστικά υπάρχει αρνησιδικία, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα αποφανθούν τα δικαστήρια. Δεν ξέρω, ίσως να ακούγεται παράξενο. Νομίζω ότι αν εκπαιδεύσουμε τους δικαστές με κάποια μαθήματα εντατικά, χρήματα οικονομικά και εμπορικά, αυτό θα έδινε τη δυνατότητα επιτάχυνσης απόδοσης και καλύτερης λήψης αποφάσεων, πιο δίκαιων και που να απηχούν καλύτερα το τι συμβαίνει στην αγορά. Και να μην έχουμε πολύ συχνά παράλογες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις όπως συμβαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, και πάλι ενδιαφέρον το ερώτημα, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κάνουμε διάκριση μεταξύ βράχη και μάκρυ πρόθεσμων κινδύνων. Σε βράχη πρόθεσμους θα έλεγα και εντάσσω το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι προφανής κίνδυνος εκεί πέρα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε τον πρώτο αντίκτυπο με την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό, τον καλπάζοντα. Πιστεύω όμως ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα καταλήξουν αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα, πάντως σίγουρα θα επηρεάσει τους πάντες. Και την αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα, όσο ανθούσα και αν είναι η αγορά, θα επηρεαστεί. Ένα άλλο πρόβλημα, βραχυπρόθεσμο ευελπιστώ, είναι ότι έχουμε προφανέστατα ασταθή σχέση με το γείτονα. Η Τουρκία τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ επιθετική και πολύ πολύ πιο απρόβλεπτη και αν τα πράγματα εκφύγουν του ελέγχου
Αυτό θα επηρεάσει προφανώς ολόκληρη την οικονομία και ως εκ τούτου βέβαια και την αγορά κινητό. Πρέπει να έχουμε εθνική απόκριση, το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ακριβώς αταλάντευτα αυτή την κατεύθυνση. Μακροπρόθεσμα λοιπόν θα συμπεριλάμβανα και το κλιματικό κίνδυνο. Δεν μιλάμε πάρα πολύ περί αυτού, περί του κλιματικού κινδύνου στην Ελλάδα, αλλά θα έπρεπε, μας έρχεται στο κεφάλι. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο έχει πλάκα, όχι πλάκα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, είναι ότι 39% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τον τομέα των ακινήτων. Δεν αναφέρεται πάρα πολύ. Προφανώς λοιπόν είναι πολύ σημαντικός ο τομέας των ακινήτων για την αντιμετώπιση του κλιματικού ζητήματος. Αυτό από πλευράς πολιτικής, εκπόνησης πολιτικής. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι καύσονες, οι πλημμύρες θα επηρεάσουν και το πώς χτίζουμε και το πώς βλέπουμε και πώς αναπτύσσουμε τα ακίνητα και πώς χρησιμοποιούμε τα ακίνητα. Πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λοιπόν. Και η κυβέρνηση πιστεύω θα πρέπει να πιέσει και να δώσει κίνητρα σε όλους τους παίκτες της αγοράς να το λάβουν υπόψη αυτό. Μια άλλη μακροπρόθεσμη πτυχή που δεν είναι τόσο πολύ ρίσκο είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή την ορμή. Θα έπρεπε νομίζω να κρατήσουμε, να έχουμε ανοιχτό μυαλό και ανοιχτούς ορίζοντες σε ό,τι αφορά τον τομέα κινητών. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί, πρέπει να συνδεθούμε περισσότερο με τον κόσμο και να αλλάξουμε αυτό που ήταν η Ελλάδα, δηλαδή μια μικρή και πολύ στάσιμη και κλειστή, κλειστών οριζόντων αγορά. Είναι περισσότερο βέβαια ευχή αυτό, παλά μακροπρόθεσμος κίνδυνος, αλλά συνδέεται με το μέλλον. Αυτό είναι και ένας από τους ρόλους ακριβώς της Επιτροπής μας, να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Εκπαιδεύσουμε αυτούς που έρχονται από εξωτερικό για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, αλλά ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουμε και τους ντόπιους, ποιες είναι οι προκλήσεις και τι μπορούν να κάνουν στη διοκτησία τους. Λοιπόν, θεολόγο, πώς αλλάζουν τα πράγματα ο πληθωρισμός και η κατανάλωση ενέργειας? Το βλέπεις απειλή ή ευκαιρία? Ελπίζω να μην σε στρίμωξα. Όχι, όχι, ίσα πραγματικά ήθελα αυτή την ευκαιρία, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο πληθωρισμός και το κόστος της ενέργειας εν γέννη επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη, θα έλεγα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρόμοια προβλήματα, όχι μόνο στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγαλύτερος πληθωρισμός, ο οποίος δεν σχετίζεται αμιγώς με την ενέργεια. Είναι ένα εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Επηρεάζει διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικούς συμμετέχοντες, επηρεάζει την οικονομία εν συνόλο. Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Η απάντηση εξαρτάται από τα συμμετέχοντα μέρη, από τους ενδιαφερόμενους. Η δική μας περίπτωση έχει υπέρ και κατά. Ένα από τα κατά είναι ότι, εντάξει, εμείς θέτουμε τις τιμές μας σε σχέση με την ζήτηση και την προσφορά. Ο πληθωρισμός βέβαια το επηρεάζει. Επίσης είναι ένας τομέας ο οποίος εξαρτάται βαθύτατα επίσης από την ενέργεια. Εάν πρέπει να βρω μια ευκαιρία, και μιλάω τώρα για την ενέργεια και μιλάω για τη μετάβαση προς την βιωσιμότητα, θεωρώ ότι αυτό είναι κλειδί όχι μόνο για τον τομέα αλλά και για την χώρα εν γέννη. Η Ελλάδα εξαρτάται πάρα πολύ από ορυκτά καύσιμα ακόμα, πετρέλαιο και ούτω καθεξής, και θεωρώ ότι η μετάβαση σε μια βιωσιμότητα, ενεργειακή βιωσιμότητα, θα επιτρέψει όχι μόνο να αποτραπούν μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις, αλλά όπως είπε ο θεολόγος νωρίτερα, θα επιτρέψει να έχουμε ένα πιο βιώσιμο πρότυπο, ένα βιώσιμο μοντέλο, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μιλούσατε για τους μακροπρόθεσμους κινδύνους. Βλέπω ότι ο πληθωρισμός ενδεχομένως είναι μέσο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, αλλά για μένα ένας από τους κινδύνους, μιλώντας για την Ελλάδα εν γέννη, είναι ότι οι χώρες επιθυμούν ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να σχετίζεται με την ποιότητα και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Προκειμένου να εστιάσουμε σε μια ποιοτική, πραγματικά ποιοτική ανάπτυξη, η οποία θα συνδέεται με ένα βιώσιμο πρότυπο, με ένα βιώσιμο μοντέλο, θα ήθελα να πω, και εδώ βεβαίως μιλάμε για την συγκράτηση των ταλέντων και την μείωση του brain drain, γιατί γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί έφυγαν
κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Τώρα υπάρχει ένα brain gain, μια επιστροφή, μια κεκτημένη ταχύτητα επιστροφής όλων αυτών των ταλέντων στην χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν και οι μελλοντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα μας επιτρέψει μια ασφάλεια. Θα πρέπει να έχουμε βιωσιμότητα, θα πρέπει να έχουμε συγκράτηση των ταλέντων εδώ στη χώρα και αυτοί οι πόροι θα σας δώσουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσετε. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά μια ιδιαιτέρως ανθεκτική χώρα. Κάτι το οποίο ο λαός σας έχει επιδείξει πολλά και στο παρελθόν και ελπίζω να το κάνει και στο μέλλον. Μπορώ να σας ζητήσω να συγκρίνετε σε υψηλό επίπεδο την ελληνική αγορά με τις αγορές των άλλων νοτιοευρωπαϊκών χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία, ή να περάσω κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση? Κοιτάξτε, και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα έχουμε ξενοδοχεία. Επομένως, ό,τι και να πω θα επηρεάσει όλους, επομένως καλύτερα να περάσουμε αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, πέρα από πλάκα, οι αγορές όλες έχουν υπέρ και κατά. Συγκρίνοντας την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα στο επίπεδο της φιλοξενίας ή ως τουριστικούς προορισμούς, θα έλεγα ότι έχουμε πολλές ομοιότητες. Ισχύει βεβαίως ότι μία έκαστη των χωρών έχει τα δικά της προβλήματα. Ναι, κοιτάξτε, γνωρίζω εκ των πραγμάτων ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται τα ξενοδοχεία στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Τρεις αρκετά διαφορετικές νοοτροπίες, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό για λίγο αργότερα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά θεωρώ ότι η Ισπανία γενικότερα είναι πολύ πιο όρημη αγορά στο πλαίσιο της αγοράς φιλοξενίας και ακινήτων. Και όπως όλα στην ζωή, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή την κεκτημένη ταχύτητα, την ορμή, αν θέλετε, όχι να φτάσει τους πρώτους, αλλά να διαφοροποιηθεί από την ισπανική αγορά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Είναι μια ευκαιρία. Η Ισπανία και η Ιταλία θεωρώ ότι υποδέχονται πάνω από τους διπλάσιους τουρίστες από τη Ελλάδα. Έχουν πάνω από τον διπλάσιο πλήθος ξενοδοχείων από τη Ελλάδα. Όμως, η Ελλάδα έχει πάνω από τριπλάσια ακτογραμμή σε μήκος από ότι η Ιταλία και η Ισπανία. Επομένως, για μένα αυτό είναι τροφή για σκέψη. Ωραία, έχω μια τελευταία ερώτηση για σας, για καθέναν από εσάς, αλλά είναι διαφορετική ερώτηση, δεν είναι η ίδια. Θεολόγε, ξέρω ότι έχεις δύο εταιρείες με αντικείμενο τα ακίνητα και έχουμε αρκετές εντολές στο κομμάτι της Ευρώπης. Τώρα, αν πάμε στην Γαλλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ισπανία και πούμε ότι έχουμε μια εντολή από πελάτη και αναζητούμε ακίνητο εδώ, μας κοιτάνε λες και είμαστε εξωγήινοι. Γνωρίζοντας το ότι είμαστε Έλληνες, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βγάλουμε τις ελληνικές εταιρείες από την Ελλάδα? Διότι εδώ μπορεί να έχουμε μια καλή κεκτημένη ταχύτητα, αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαγάγουμε τρόπον τεινά τη γνώση μας στον τομέα των ακινήτων, εάν αυτό είναι εφικτό? Κοίτα, δυσκολάκι η ερώτηση. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι θέμα κουλτούρας. Το πώς βλέπεις την επιχείρησή σου και το πώς βλέπεις τη χώρα σου. Αν δεν είσαι ανοιχτόμυαλος και κοιτάς μόνο στο εθνικό ή στο τοπικό επίπεδο, δεν πρόκειται ποτέ να κυνηγήσεις ευκαιρίες πέραν των συνόρων της χώρας σου. Εάν όμως βλέπεις τον εαυτό σου, την επιχείρησή σου, τη χώρα σου ως παίκτη σε όλη την Ευρώπη ή σε όλη την Ιφίλιο, τότε ναι. Στην τελική ανάλυση θα βρεις τρόπο να ξεπεράσεις, να υπερβείς τα φυσικά γεωγραφικά σύνορα της χώρας σου. Θεωρώ ότι είναι θέμα κουλτούρας. Το πώς βλέπεις τον εαυτό σου και το πώς αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου. Ίσως, και λέω ίσως εδώ, το κράτος θα μπορούσε να κινητροδοτήσει τους επιχειρηματίες με επιδοτήσεις και να κάνει τις χώρες πιο εξωστρεφείς στο κομμάτι των ακινήτων. Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα ήταν, αλλά θεωρητικά το έχουμε ως επιλογή. Εν τούτης, έχουμε δει κάποιες επενδύσεις εθνικών παικτών στον διεθνή τομέα, κυρίως στις κατασκευαστικές και σε προϊόντα και σε παράγωγα, αλλά κυρίως στον τουριστικό τομέα
Είχαμε προσφάτως την μεγάλη συναλλαγή με το Sunny 20 από τη Σιγκαπούρη που επένδυσε στην πλατφόρμα και έγινε μια τεράστια αξιολόγηση εκεί και είναι πραγματικά μια εθνική ιστορία επιτυχίας, success story. Θα επαναλάβω όμως ότι εξαρτάται από το πώς βλέπεις τον εαυτό σου και το τι κάνεις. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτά γιατί όποτε μιλάω σε Έλληνες, απευθύνομαι σε Έλληνες και τους εξηγώ πώς μπορούν να βγάλουν τις επιχειρήσεις τους εκτός της χώρας, με κοιτάνε λες και είμαι τρελός και αυτό με προβληματίζει. Η τελευταία μου ερώτηση λοιπόν είναι για σένα. Οριόλ, και είναι, αποτελεί η Ελλάδα μεγάλο στοίχημα? Κοίτα, για μας, κοίταξε να δεις, εννοώ εάν η Investment Greece θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα ή είναι κάτι, το Invest in Greece, με συγχωρείτε, θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα ή όχι. Κοίταξε, για μας η Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό το βλέπουμε με το πορτφόλιο, με το χαρτοφυλάκιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πήραμε κάποια ξενοδοχεία πριν από 2,5 χρόνια, με τη θέση 85% ήδη έτοιμο στο χαρτοφυλάκιο να είναι έτοιμο. Φέραμε κάποιες διεθνείς μπράντες, αλλά και πρώτης τάξεως μπράντες. Επομένως το μοντέλο λειτουργεί καλά στη χώρα και όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχει αυτή η στήριξη από πλευράς της κεντρικής κυβερνήσεως για να προωθήσει αυτήν την κίνηση, αυτήν την κεκτημένη ταχύτητα που έχει. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι έρχονται στην χώρα και αυτό από μόνο του δίνει μια αισιοδοξία όπως ατενίζουμε το μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα στοιχημάτιζα στη χώρα. Έτσι, υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ και την οποία νομίζω ότι όλοι τη γνωρίζουμε. Και είναι πραγματικότητα ότι χρειάζεται να γίνει ακόμα πολλή δουλειά. Ο θεολόγος είπε νωρίτερα για την γραφειοκρατία, για την έλλειψη υποδομών, την ενεργειακή μετάβαση, όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Όμως η Ελλάδα πρέπει να πω ότι έχει μια πολύ καλή πραγματικότητα, ένα πολύ καλό παρόν στο κομμάτι του τουρισμού και της φιλοξενίας. Και είμαστε εδώ για να παραμείνουμε. Ανοίξαμε γραφείο, έχουμε 7 άτομα τα οποία εργάζονται εδώ στην Αθήνα, επομένως ήρθαμε για να μείνουμε. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε στο πλαίσιο της συζητήσεώς μας, δεν ξέρω, θεολόγε. Όχι, όλα καλά, χάρηκα πολύ. Μήπως θες εσύ να προσθέσεις? Κοίταξε, θέλω να πω πολλά, αλλά ας μεταφέρουμε τη συζήτηση εκτός των θυρών εδώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο που μπορέσατε να έρθετε μαζί μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που επιλέξατε να είστε μαζί μας για μία ακόμα βραδιά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.